Ο πατέρας μου ήταν πολλά χρόνια εδώ στην Αμερική και ήταν καπιτάνιος στα πλοία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και ήθελε να παντρευτεί και πήγε πίσω στην Κέρκυρα, γιατί είχε έρθει από την Κέρκυρα και εγνώρισε τη μητέρα μου. Και τα 1885 επαντρευτήκανε και ήρθαν εδώ, στο Σικάγο. Και έτσι η μητέρα μου ήταν η πρώτη στο Σικάγο, πρώτη γυναίκα στο Σικάγο. Ο πατέρας μου ήταν έτσι από την Κέρκυρα κι αυτός. Και ήταν Έλληνες και έτσι ήταν η πρώτη οικογένεια ελληνική εδώ στο Σικάγο. Μετά από ένα έτος γεννήθηκε το πρώτο παιδάκι τους, ένα κοριτσάκι, το οποίο έζησε πολύ λίγο καιρό. Και μετά είχαν και ένα αγοράκι και αυτό πέθανε 3 χρονών. Μετά γεννήθηκε 2 κορίτσια και 2 αδέλφια. Μετά από πολλά χρόνια γεννήθηκα εγώ. Και αυτό ζω τώρα. First of all is a strong emphasis on family. We believe in the extended family, and we learn from our grandparents and our parents, and we try to transmit those values to our children and our grandchildren. Secondly, there is a very strong religious faith in the Greek-American community in this country, and I think that has stood us well and been an important source of our values and our strength. Thirdly, we believe in hard work. We're not afraid to work hard. We're prepared to seize the opportunities that America offers in order to advance ourselves. And fourthly, the Greek-American community, as do the Greeks themselves, of course, place a very high premium on education. Εκείνη την εποχή ήταν που ερχόταν τα μεγάλα ρεύματα από την Ελλάδα μετά τον πόλεμο του 97. Πολλοί μένανε στο Χόλστετ. Πηγαίνανε από μέρος σε μέρος και πουλάγανε φτηνά λαχανικά, φρούτα, hot dogs. Και πολλοί ήταν στα λουστρατζίδες και τους εκμεταλλευόντανε άγρια, κοιμόντανε 6-7 παιδιά σε ένα δωμάτιο. Οι Έλληνες εκμεταλλευόνταν τους Έλληνες, τα Ελληνόπαιδα που έρχονταν καινούρια, οι παλαιότεροι. Ήταν μια άλλη ζωή, ήταν τρομερή ζωή. We're standing in the Hull House courtyard, and right behind me is the original building where Jane Addams began Hull House in 1889. It was a building that was built many years before, but when she came to live on Halstead Street at the time, this was a neighborhood of immigrants. There were many nationalities living within a few blocks of the house. And of course, one of the main groups that was just coming to the city then were the Greeks. They had started coming here after the Chicago Fire of 1871, but by 1889 they were beginning to settle in the area just north of where we are now along Halstead Street. They really picked up in the immigration though during the 1890s, and at one point Jane Addams had a meeting at Hull House and invited the Greeks to come into the settlement house. Hull House at the time was a community center, and it was set up to provide educational and cultural opportunities for new arrivals to the city. And she was very impressed with the Greek community because they brought with them such a rich cultural heritage from their own country. So she invited them to Hull House, and for many years the Greek community developed a very close tie with Jane Addams and Hull House.
και πού να αρχίσεις, αυτή είναι μεγάλη ιστορία της. Jane Addams επί 60 χρόνια βοηθούσε τους μετανάστες. Είχε γεννηθεί εδώ σε κάποιο χωριό του Ιλινόη και είχε σπουδάσει και ελληνικά, αρχαία ελληνικά. Και όταν πήγε στην... τότε οι πλούσιοι ήταν χώροι πλουσίων. Την έστειλαν στην Ευρώπη να δει τις ρίζες της, στην Αγγλία. Και εκεί στην Αγγλία όταν πήγε στα υφαντουργία και είδε τον κόσμο πώς εργαζότανε, νόμισε πως έπρεπε να διορθώσει τον κόσμο, όπως και εγώ μια φορά. Λοιπόν, και όταν ήρθε εδώ πέρα, βγήκε στο Σικάγο και πέρασε από το Χόλστεντ, που ήταν τότε όλοι πρόσφυγες, και είδε πως υπήρχε τόση φτώχεια. Λοιπόν, είχε 7 κτίρια. Και βοήθησε πολύ τους Έλληνες. Την έλεγαν Μανούλα, δεν την έλεγαν. Οι παλαιοί, τον θυμάσαι τον Σωτηράκο, τον γιατρό. Ο Σωτηράκος ως τα τελευταία του 80-90 χρονών πέθανε, Μανούλα την έλεγε. Οι Έλληνες νόμιζαν πως βοηθούσε περισσότερο τους Έλληνες. Αλλά δεν νομίζω πως τους βοηθούσε περισσότερο γιατί είχε πάρει ή γιατί αγαπούσε την αρχαία Ελλάδα, την ιστορία της. Δεν ήταν αυτός ο λόγος, ήταν που ήταν εκεί και έβλεπε τη δυστυχία τους. Έβλεπε τη φτώχεια τους, έβλεπε τη δυστυχία τους, την αμάθεια τους. Είχε σχολείο και μάθαιναν και γράμματα. Μάθαιναν γράμματα, οι γυναίκες είχαν αργαλιούς να υφαίνουνε. Τους μάθανε και χορούς ελληνικούς. Είχε πάρει κάποια που ήξερε και μάθανε χορούς ελληνικούς να κρατήσουν ό,τι ήταν δυνατό από τη ρίζα τους και προπάντων να έχουν κάποια σχολεία, κάτι που να τους θυμίζει τις ρίζες τους. Ήρθα το 1922 από την Κωνσταντινούπολη, όταν έγινε ο Κεμάλ Πασά στην πόλη, άρχιζε και έσφαζε τους Έλληνες. Γιατί είχαν βάλει τις ελληνικές σημαίες όταν ήρθε το Αβέρο στο Βόσπορο, νόμιζαν ότι ήταν η απολευθέρωση της Κωνσταντινούπολης. Και ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου. Και τον σκότωσαν και τον αδελφό μου μπροστά στην πόρτα μας. Και έτρεξε η μαμά μου να δει τι είναι, μπουμ μπουμ, και έπεσε στα πτώματά της και εκείνη και πέθανε από καρδιά. Και φύγαμε την άλλη μέρα με ένα φορτηγό ελληνικό. Πήγε ο αδελφός μου και έδωσε ό,τι είχαμε, σίλβερ και πράγματα, και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Και κάνε 2 εβδομάδες κοιμόμασταν κάτω στο χώμα, μπροστά στα καφενεία. Γιατί ερχόταν χιλιάδες κόσμος από τη Μικρά Ασία, από την Θράκη, από όλα τα μέρη. Και δεν μπορούσαμε να βρούμε σπίτι. Αλλά έμενα στη Θεσσαλονίκη about 6 μήνες και ήρθα στην Αμερική. Πώς? Εδώ μεγάλωσα. Είχα μια αδελφή εδώ παντρεμένη και μας έφερε. Ο άντρας της ήταν άγγελος. Είχε υποστηρίξει εκατοντάδες παλικάρια και οικογένειες. Γαμάνους. Τους έδαινε δουλειά και τους έλεγε το βράδυ θα πηγαίνετε στο σχολείο να μάθετε αγγλικά. Και όταν μάθετε αγγλικά και τη δουλειά θα σας ανοίξω όπου θέλετε μαρκέτες. Άλλοι πήγαν στη Φιλαδέλφη, άλλοι στο Νιουτζέρσι και σήμερα είναι εκατομμυριούχοι. Τα παιδιά τους. Touch on a study that I did of 1970 census data, which gives a better picture of all Greek Americans and how they've done in the United States. Now, this data is a little bit old because it was based on 1970 census data. The question in the census was, what country were you born? What country was your father born in? Tabulating that data, there were 24 nationalities in the United States. How did Greek Americans compare?
Greek Americans born in Greece. Now bear in mind, in 1970, a lot of the old timers were still alive. A lot of the people that came here at the turn of the century, 1915, 1920. That group, the Greek Americans born in Greece, ranked only 18th out of the 24 nationalities in terms of median educational attainment. However, their children, Greek Americans born in the United States, ranked number one in terms of educational attainment, which is a spectacular feat. When you think about, this is a well-educated country, the Greeks came to this country and in one generation went from the bottom of the stack in educational attainment to number one. Τον άντρα σας ποιος τον έφερε στην Αμερική? Κανένας, μόνος του. Τότε πέραν το βαπόρι και ερχότανε. Αλλά κάποιος έπρεπε να πάει να βγάλει το παιδί από το βαπόρι. Και έγραψε ο πατέρας του σε ένα πατριώτη του στο Lowell, Massachusetts, που ήταν πολλοί Έλληνες. Και ήρθε εδώ στη Νέα Υόρκη, το έβγαλε το παιδί και λέει, άκουσέ με. Να είσαι εργατικό, τίμιο, καλό παιδί και άμα τα κάνεις όλα αυτά, μια μέρα μπορείς να γίνεις και πρόεδρος αυτής της χώρας. Goodbye. Και τα άφησε το παιδί και έφυγε. Και δεν ήξερε πού να πάει. Και έκανε δύο δολάρια στο χέρι του και ένα μπόντελ κάτω από τη μασκάλη του. Αλλά ένας αστυνόμος που είδε το παιδί χαμένο, παρακολουθούσε, το πλησίασε και το λέει, δεν ήξερε αγγλικά, αλλά βαστούσε το dictionary στο χέρι του. Τα ανοίγει και τον λέει, Greek newspaper, και το βάζει στο αυτοκίνητό του και το πήγε στην ελληνική εφημερίδα. Και όταν άκουσα την τραγωδία, το κράτησα. Και πρώτη του δουλειά του δώκανε ένα μπόντελ εφημερίδη, θα πάει στα ρεστοράν, τα ελληνικά, και θα να τα πουλήσει. Και έπινε πιάτα και έκανε, αλλά τελείωσε το medical school. Ωραία, σαν Έλληνας γιατρός στην Ανακή αισθάνομαι πολύ υπερήφανος, διότι είμαι βέβαιος και ξέρω πολύ καλά ότι σε ολόκληρη την Αμερική και θα μπορώ να πω και στα πιο μικρά νοσοκομεία της Αμερικής υπάρχουν παντού Έλληνες γιατροί. Και όχι μόνο Έλληνες γιατροί, αλλά γιατροί οι οποίοι έχουν τις καλύτερες και τις μεγαλύτερες ειδικότητες φορεξά που κάνουν μεγάλες εγχειρήσεις καρδίας ή αγίων, επεμβάσεις στον εγκέφαλο, μέχρι τον απλό οικογενειακό γιατρό. Οι γιατροί αυτοί είναι δεσκομπίνοι σε ολόκληρη την Αμερική και είμαστε περήφανοι για το επαγγελμά μας και νομίζουμε ότι κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και από το γεγονός ότι και τα παιδιά μας και πολύ μικρά Ελληνόπουλα τώρα προσπαθούν να γίνουν γιατροί εδώ στην Αμερική. So as a community, we moved very, very quickly in this country. And there's a little addition I'd like to make to that, that is just a personal observation, that talks about Greeks coming to this country today. Any Greek American you will talk with will tell you an interesting phenomenon that occurs. A Greek American born in this country who goes through medical school will graduate and will be a very successful doctor. But a Greek American born in Greece who is a doctor, who comes to this country and practices medicine, will be a spectacularly successful doctor. For some reason, there is an element that Greek Americans coming to this country with a medical degree become incredibly successful doctors and businessmen. That's not to say Greek Americans born here don't do well, but for some reason Greek Americans born in Greece do that much better, at least in the medical profession. Πολλοί γιατροί γίνανε μεγάλοι επιστήμονες, όπως ο Παπανικολάου, που είναι γνωστό το πάπισμα, το οποίο περνούν, όπως ο Χοντζιάς, ο οποίος ανακάλυψε την ινσουλίνη και άλλες μεγάλες εφευρέσεις, οι οποίες έγιναν από Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι ζουν σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα της Αμερικής. Η κόρη μου, όταν πέθανε ο πατέρας της, ήταν στο elementary school. Πώς το λέτε ελληνικά? Δημοτικό. Στο δημοτικό. Αλλά τελείωσε το Κολόμπι, τελείωσε όλα τα σχολεία, πρώτη μαθήτρια, A+. Και μπήκε στο Barnard College με υποτροφία, στο Columbia Law School με υποτροφία και τον τελείωσε summa cum laude, πρώτη. Θέλω να σας πω ότι όσες οικογένειες ελληνικές ξέρω, τα παιδιά τους είναι θαύμα. Είναι στον ίσιο δρόμο, είναι όλα μορφωμένα και είμαστε πολύ περήφανοι για τη νέα γενεά. Για τον Ελλήνων τη νέα γενεά είμαστε πολύ περήφανοι. Είναι όλα μορφωμένα. Με κάλεσε η κόρη μου σε μια γιορτή, θα ήταν χιλιάδες παλικάρια και κοπέλες, όλοι δικηγόροι και επιστήμονες και καθηγητές. Και έκλαιγα. Και με λέει, μάμα, γιατί κλαις, ρε παιδί μου, αυτά είναι δάκρυα χαράς και ευτυχίας. Να βλέπω τα παιδιά των Ελλήνων που πουλούσαν hot dogs στους δρόμους, να είναι τα παιδιά τους όλα μορφωμένα, όλα να είναι επιστήμονες. Unbelievable. Δεν μας δώσανε καθόλου βάσανα. Η δικιά μου επαγγελματική απασχόληση, που έχει νομίζω κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι
κάπως μοναδική, αφορά στην, στο πρόγραμμα αποστήρωσης των διαπλανητικών διαστημοπλοίων που σκοπό έχουν την έρευνα για ζωή στο διάστημα. Τα διαστημόπλοια αυτά, τα οποία ειδικά προσεδαφίζονται σε άλλους πλανήτες, όπως ο Viking το 1975, αποστηρώνονται ούτως ώστε οι έρευνες που γίνονται στους πλανήτες αυτούς για μικροβιολογική ζωή δεν κατά κάποιο τρόπο επηρεάζονται από οποιαδήποτε γήινη τέτοια ζωή που μεταφέρομαι εκεί με αυτά τα διαστημόπλια. Ο πρόεδρος ενδιαφέρεται για τις επιτεύξεις στο διάστημα και ήταν λίγο καιρό μετά που είχε το διαστημόπλιο Voyager περάσει από τον πλανήτη Ουρανό που πήρε πολλές φωτογραφίες, έκανε πολλές μετρήσεις. Επίσης, ορισμένα από τα διαστημόπλια που είχαν περάσει από τον κομίτη Halley. Και μας κάλεσε στο Λευκό Οίκο και καθίσαμε, μας έδωσε γεύμα και ρωτούσε ερωτήσεις τι βρήκαμε, αν υπάρχει ζωή στο διάστημα, τι ήταν τα σπουδαιότερα από τα αποτελέσματα και είχαμε βασικά μια πολύ ευχάριστη ώρα στο Λευκό Οίκο. Στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στη Γενέβη για την απαγόρευση των χημικών όπλων, έχω λάβει μέρος ως μέλος της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας και είμαι σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα αφοπλισμού. Έχω δίπλα μου έναν πυρηνικό επιστήμονα, τον Λάμπρο Λόι, που εργαζόμαστε μαζί στην Πυρηνική Επιτροπή και ασχολούμαστε με ζητήματα ασφάλειας. Το βασικό πρόβλημα για μας είναι οι αυτοί 100 αντιδραστήρες που εργάζονται να εργάζονται χωρίς ατυχήματα. Και γι' αυτό ατυχήματα σαν το Τσερνομπίλ πρέπει να τα μελετούμε και να δούμε τι μαθήματα μπορούμε να μάθουμε, ώστε αυτά τα μαθήματα να τα εφαρμόζουμε και να τα βάλουμε μέσα στη ψυχή μας. Λάμπρο, έχεις να πεις τίποτα για... Ελπίζω, μάλλον νομίζω ότι η κατασκευή των αμερικανικών αντιδραστήρων είναι τέτοια που να υπάρχει ουσιαστικά μηδενική πιθανότητα να συμβεί κάτι σαν το Τσερνομπίλ. Ελπίζουμε φυσικά οπουδήποτε όλο στον κόσμο να μην επαναληφθεί το ίδιο πράγμα. We read all the time about the men, what they did when they came to this country. No one pays any attention to what the women did. And if it weren't for those first generation Greek-American women who came around the turn of the century and before the First World War, there would be no Greek-American community. Those women came from villages into this big country. They raised their daughters, who are the first generation Americans like me, very much like the Greek women in Greece. And in my generation, very few of us really entered into the American world. I was lucky. Both of my parents believed in education, so I was able to go to college and to graduate school. And now the things are much easier for Greek women, Greek American women of the generation after me. They have come completely into the American stream, and that's where my generation could have come, but we're not given the opportunity because of all the hang-ups that our parents brought from Greece, which were really handicaps. And somebody has got to write the story, not only of the pioneer women, but of the first Greek American generation who went through the conflicts between the old ways and the new ways. And there are traumas, but some of us have survived, and we look back upon this experience as a rather unique experience, and it's something that needs to be explored. Μια φορά όταν τελείωσε η κόρη μου το σχολείο, το Columbia University, και βαστούσα εγώ όλα τα βραβεία που πήρε, πήγα να ευχαριστήσω τους καθηγητάς. Λέω, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εσείς είναι να μας ευχαριστήσετε ή εμείς που μας στείλατε ένα τέτοιο παιδί. Και γυρνά ο Ντίνα Βλόσκουλ και με ρωτά, τι κάνετε εσείς οι Έλληνες, λέει, όλα τα Ελληνόπαιδα που περνούν από το σχολείο μας, όχι δεν μας δώσανε βάσανα, they all excel. Λέω, να σας πω. Η μητέρα είναι στο σπίτι να ανοίξει την πόρτα, να αγκαλιάσει το παιδί της, να το φιλήσει, να το ρωτήσει πώς πήγε το σχολείο σου, παιδί μου. Έλα τώρα, να διαβάσουμε, να κάνεις το μπάνιο σου, να φας και να πας στο κρεβάτι, να κάνει και την προσευχή, να το κοιμήσει. Αυτό λέω, κάνουν οι Ελληνίδες οι μητέρες. Και ξέρετε τι μου είπανε? Εσείς, λέει, πρέπει να δίνετε διαλέξεις, λέει, στις μάνες. Αυτός είναι ο Ελληνισμός της Αμερικής. Κρατά. What mechanism was available in the United States to bring them together? 500 Greek Orthodox churches across this country tended to be the primary mechanism.
In this country, people go to church every Sunday at a much higher rate than they do in Greece. And one of the reasons for that is because that was an opportunity for Greek Americans to come together. That was one of the reasons that that occurred. Also across the country over the years, an organization called AHEPA, the American Hellenic Progressive Association, has been a catalyst that has brought Greek Americans together in various communities. And this kept the ties with Greece stronger. Προσπαθούμε, προπάντων μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ στην Αμερική, που το όνομα, το ελληνικό όνομα ανυψώθη, διότι με το όχι που είχατε πει στην Αλβανία, ότι μας έχει ο αμερικανικός λαός γενικός, ενώ είμαστε κι εμείς Αμερικάνοι, αλλά ο αμερικανικός λαός γενικός μας έχει βάλει σε καλύτερο επίπεδο γνωριμίας. Ναι, μεν οι ακαδημαϊκοί και οι καθηγητές και οι άλλοι εκπολιτισμένοι ξέρουν την ιστορία μας την ελληνική. Αλλά ο απλός λαός εδώ στην Αμερική δεν είναι ήξερε όπως πρέπει. The 1970 census data showed that in terms of income, Greek Americans ranked in the top three. In the terms of least manual labor, Greek Americans ranked in the top again. I think that they do play a very important role. Most of them are professional people, business people, and the contributions that they have made to the United States are many. And their influence is greatly felt, and they are respected by many members of Congress and many people throughout the United States. So when I ran for office, rather than the fact that I was Greek being a detriment, in fact, it was an advantage. In fact, it was a benefit because of the great name, the good name that the Greek Americans have in this country as the result of their having been hard-working people, as the result of having fundamental values, having good families, a family life, going to church regularly, the things that the American people appreciate. I did some calculations, some tabulations a few months ago, and talked with some population experts at Princeton University and some other schools, and we concluded this startling statistic. 30 years from today, 80% of the Greek Americans born at that time, 30 years from today, 80% of the Greek Americans born will be only 1/4 Greek. 80% of the Greek Americans born at that time will be 3/4 Irish, English, Italian, whatever other nationality. And so as this happens, the ties with the old country are going to be further and further strained. You can even see it already in the Greek American community today. If you talk to Greek Americans who are not born in Greece, and I ask them, for example, I'm deeply involved in the Cyprus issue and the bilateral relations between the United States and Greece on behalf of the Greek American community, and I have to appeal to Greek Americans all over the country for support for that, to help our senators and our congressmen here that are supportive of our issues. When I preach Greek Americans born in this country, they will frequently tell me something like the following. Andy, I'm not interested in contributing on the Cyprus issue. I'm not interested in contributing to strengthen Greek American relations. I'm an American, I'm not a Greek, they will say. And then I will say to them, you're an American and not a Greek. What kind of music do you listen to predominantly? And they say, I listen to Greek music. What percentage of your friends are Greek Americans? 80% of my friends are Greek Americans. Is your wife Greek American? A large percentage will say yes. And yet they still don't identify themselves with being Greek. If you talk to them about Greek politics or any of those matters, they have extremely little interest. And this phenomenon, I'm sorry to say, is growing. So it seems to me that education is absolutely essential, but at the same time, Greek orthodoxy is, because I'll be very frank with you. If the church goes, the communities go. And we've got to do what the Jewish community has done. If you look at the Jewish community, why are their traditions so strong? It's because they've been carefully written down. There are many books on this subject, and it is carefully taught to the young Jewish kids. And they are taught what is valuable in their culture. We have to do the same thing. Oh.
Η Μεγαλέξανδρη του Νέου Κόσμου ήταν ένας φόρος τιμής στον απόδημο ελληνισμό της Αμερικής. Η σειρά αυτή παρουσίασε κινηματογραφικά τα σημαντικότερα τεκμήρια από την ιστορία, την δράση και τα επιτεύγματα των Ελληνοαμερικανών. Μίλησε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους. Πρόβαλε τον μόχθο και τις κατακτήσεις των επώνυμων και των ανώνυμων. Η Μεγαλέξανδρη του Νέου Κόσμου ήταν η πρώτη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης για την μετανάστευση στην Αμερική. Ήταν η πρώτη αναφορά στις άγνωστες πτυχές ενός πραγματικού έπους του ξενιτεμένου ελληνισμού.